Αγαπητά μου αδέλφια, τον ευχαριστούμε για το μεγάλο προνόμιο να είμαστε μέσα στον οίκο του, να αφήσουμε κάθε μέρημνα, κάθε βάρος, κάθε πρόβλημα. Είναι η ώρα που θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο να ενώσει την πίστη μας με το Λόγο του Θεού. Και τότε ο Λόγος είναι ενεργούμενος στη ζωή μας. Ήρθαμε να συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είναι το μέσο ημών, και τα αδέλφια μας βέβαια. Η χαρά μας είναι στους Αγίους επί της γης. Η χαρά μας είναι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Χαιρόμαστε πραγματικά και καταλαβαίνουμε αυτό που είπε ο Δαβίδ, ότι εφράνθην όταν μου είπανε ας υπάγομεν στον οίκο του Κυρίου. Θα διαβάσουμε δύο χωρία μέσα από το Λόγο του Κυρίου μας, αγαπητά μου αδέλφια. Το ένα είναι στη σελίδα 1086, είναι από την επιστολή του Ιούδα του Αποστόλου, είναι το εδάφιο 20 και 21 και μετά θα διαβάσουμε και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εδάφιον λοιπόν 20, σελίς 1086. «Σεις όμως αγαπητοί, επικοδομούντε σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο, φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπη του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, η ζωή αιώνιον». Και θα διαβάσουμε και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το Ι' Α' κεφάλαιο. Είναι στη σελίδα 947, από την αρχή του. «Ή το δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας, της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ή το η αλείψασα των Κύριων με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίκας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν λοιπόν οι αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Και ακούσας ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Η γάπα δε ο Ιησούς τη Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον, καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε δύο ημέρας εν το τόπο όπου ήτο. Έπειτα μετά τούτο λέγει προς μαθητάς, ας υπάγομεν στην Ιουδαίαν πάλιν». Θα διαβάσουμε και παρακάτω βέβαια με τη σειρά του, αγαπητά αδέλφια. Το Πνεύμα λέει ρητός αναφέρει ότι εν τες εσχάτες ημέρες, τους εσχάτους καιρούς που διανύουμε, θα αποστατήσουν, λέει, τινές από τις πίστεως, προσέχοντας τις πνεύματα πλάνης και διδασκαλίας δαιμονίων. Και μας εφιστά την προσοχή αυτές τις τελευταίες μέρες στο Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί, να είμαστε προσκολλημένοι στην υγιένουσα διδασκαλία. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τίτο για την πίστη των εκλεκτών του Θεού. Και την επίγνωση, λέει, της αληθείας της κατευσέβειαν. Τι σημαίνει επίγνωση? Να έρθει σε επίγνωση του Θεού. Ο λόγος και η διδασκαλία, η κατευσέβεια, έρχεται να φέρει τον άνθρωπο σε επίγνωση του Θεού, της δυνάμεως, της αγάπης του Θεού, και σε κάθε πρόβλημά του ο άνθρωπος δεν έχει τον Θεό σαν μία τελευταία καταφυγή, αλλά σαν μία πρώτη επιλογή. Γίνεται δυνατός διότι έχει επίγνωση Θεού και χάρις, λέει, και ειρήνη πληθυνθεί σε εσάς δια της επιγνώσεως, λέει ο Απόστολος Πέτρος, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ζούμε ταραγμένους καιρούς, αγαπητοί αδελφοί. Ο κόσμος πραγματικά έχει αποψυχεί από την προσδοκία των επερχομένων δεινών. Η σωτηρία είναι μπροστά. Αλίμονος αυτόν ο οποίος θα κοιτάξει προς τα πίσω, όπως η γυναίκα του Λότ. Μπροστά είναι η παρουσία του Κυρίου, η δύναμη, η ευλογία, η απελευθέρωση, η αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και οι εκβάσεις μέσα στη ζωή μας. Και αυτό πιστεύω είναι το μήνυμα το οποίο μας δίνει συνέχεια το Πνεύμα του Άγιον τον έσχατο αυτό καιρό, πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Όπως ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, πάνω στους οποίους λέει το διαφορετικό πνεύμα. Και σήμερα όλη η Εκκλησία έχει ένα διαφορετικό πνεύμα, έχει το πνεύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν έχει ένα πνεύμα, λέει, δειλίας, αλλά ένα πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Και εδώ λέει, όπως διαβάσαμε αγαπητά μου αδέλφια, ότι «σεις όμως αγαπητοί», περιγράφει προηγουμένως την κατάσταση του κόσμου και έχετε να κάνει μία αντιδιαστολή με την Εκκλησία και λέει «σεις όμως αγαπητοί». Και ο άνθρωπος γίνεται αγαπητός στον Θεό από την ώρα που δέχεται τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που δέχεται τον πραγματικά αγαπητό.
Ακούσαμε προηγουμένως κατά την πίστη των εκλεκτών του Θεού. Πότε γίνεται εκλεκτός ο άνθρωπος? Όταν δέχεται τον εκλεκτό, τον καταφύσει εκλεκτό, ο οποίος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και όταν ζει μέσα στον εκλεκτό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και εδώ έρχεται να μας συμβουλέψει ο Κύριος. Σεις όμως αγαπητοί, λέει, επικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας. Έχετε να μας δώσει μια συμβουλή ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι σύμβουλος, είναι Θεός δυνατός, ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Να επικοδομούμε, λέει, τον εαυτό μας επί την αγιωτά την πίστη. Μιλάει για μια επικοδομή, για μια οικοδομή πάνω σε ένα θεμέλιο. Και το θεμέλιο δεν είναι άλλο παρά ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Τώρα λέει καθένας να βλέπει πώς επικοδομεί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αν κάποιος επικοδομεί, λέει, με χρυσό, με άργυρο, με λίθους τιμίους, με χόρτο, με ξύλο, με καλάμι, το έργο εκάστου, λέει, θα φανεί, διότι διαπυρός θα ανακαλυφθεί. Και έρχεται να μας πει ο Κύριος ότι θέλω τώρα τον τελευταίο αυτό καιρό ιδιαίτερα, όπου ο διάβολος ορίεται, αγαπητοί αδελφοί, οι ψευδοδασκαλίες, οι πλάνες, η πρόκληση του κόσμου, να επικοδομούμε, λέει, τον εαυτό μας επί την αγιωτά την πίστη. Και πραγματικά ο άνθρωπος έρχεται να κάνει ένα οικοδόμημα με την δύναμη του Κυρίου, ένα εσωτερικό οικοδόμημα, το οποίο είναι ο εσωτερικός άνθρωπος και το οποίο όταν οικοδομηθεί σωστά, με σωστά θεμέλια, με σωστά υλικά, θα αντέξει στην οποιαδήποτε δοκιμασία. Γιατί, αγαπητοί αδέλφοι, έρχεται η ώρα όπου τα σαλευόμενα θα σαλευτούν. Βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται. Καταστάσεις, οικονομικές συγκυρίες, γεγονότα, αξίες ανθρώπινες, όλα σαλεύονται, αγαπητοί αδελφοί. Το μόνο το οποίο θα μείνει είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και όσοι είναι οικοδομημένοι μέσα στην αγιότατη πίστη. Και μας λέει λοιπόν πώς θα επικοδομήσουμε. Και μάλιστα στην προς Κολοσσαίς επιστολή λέει, καθώς παραλάβαμε τον Χριστό Ιησού τον Κύριον, εν αυτό να περιπατούμε, ναι. Να περπατάμε μέσα στον Κύριο. Μέσα στον Κύριο υπάρχει άνεση, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι ένας χώρος τριμωγμένος, ώστε ο χριστιανός να είναι δύστημος, απογοητευμένος. Χαρούμενα πρόσωπα και ευλογημένα είναι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Να περιπατούμε, λέει, μέσα στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι στην πίστη καθώς σε διδάχτεται. Περισσεύοντας, λέει, μετά ευχαριστίας. Και μας λέει εδώ πέρα λοιπόν πώς θα γίνει αυτό, να επικοδομούμε τον εαυτό μας την αγιωτάτη πίστη. Η πίστη είναι αγιωτάτη, αγαπητοί αδελφοί. Δεν έχει μέσα φιλοσοφίες, δεν έχει ανθρώπινα παραγγέλματα, δεν έχει ανθρώπινες δοξασίες, ανθρώπινες παραδόσεις. Είναι καθαρή. Όπως καθαρή είναι και η κλίση με την οποία μας εκάλεσε ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, λέει, μας εκάλεσε ο Κύριος, λέει, με κλίση αγίαν. Δεν έχει κάτι να ωφεληθεί από εμάς ο Κύριος. Είναι ένα τέλειο πνεύμα ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά τι, το έκανε για μας, επειδή μας αγαπάει ο Θεός. Και μας αγάπησε προκαταβολής κόσμου. Και η κλίση είναι αγία, αγαπητοί αδελφοί. Δεν έχει κάποια υστεροβουλία, δεν υπάρχει, λέει, μέσα στο λόγο μου κάτι το οποίο είναι διαστραμμένο ή σκοτεινό. Και προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω. Άρα δεν είναι μόνο οι γνώσεις του Λόγου του Θεού, αλλά είναι και η δύναμης η οποία έρχεται από την προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Είναι ένα μέρος της πανοπλίας του χριστιανού και είναι αυτά τα δύο τα οποία όταν τα μεταχειριζόμαστε. Και γι' αυτό ερχόμαστε συνέχεια στην Εκκλησία, συμμελέτες, μελετάμε προσωπικά το Λόγο του Θεού, γιατί είναι παραγγελία του Κυρίου μας. Αν δεν διαβάζω το Λόγο του Θεού, δεν γίνεται. Εάν δεν προσεύχομαι εν Πνεύματι Αγίω, δεν θα έχω δύναμη. Και εδώ λέει, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, φυλάξατε αυτούς στην αγάπη του Θεού. Και καλούμαστε αυτόν τον τελευταίο καιρό να φυλάξουμε τον εαυτό μας μέσα στην αγάπη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να μην με αγαπάει ο Θεός? Όχι, εγώ μπορεί να νομίσω ότι ο Θεός δεν με αγαπάει. Η καρδιά μου να προσκοληθεί και να ελκυστεί από άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι ο Θεός. Αυτό είναι που κινδυνεύει ο άνθρωπος. Λέει, φυλάξατε αυτούς μέσα στην αγάπη του Θεού προσμένοντας στο έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε εδώ πέρα στο Λόγο του Θεού ωραία παραδείγματα, αγαπητοί αδελφοί. Το πρώτο παράδειγμα βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
λέει στο ΙΕ κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, λέει, εάν με αγαπάτε, λέει, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Καθώς και εγώ, λέει, εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω τη αγάπη του. Δηλαδή, ο τρόπος για να μείνει ο άνθρωπος μέσα στην αγάπη του Θεού είναι να φυλάει τις εντολές του Κυρίου. Γιατί οι εντολές του Κυρίου δεν είναι βαριές, αλλά είναι συμπυκνωμένες και κρυμμένες ευλογίες. Δεν είναι όπως νομίζει ο κόσμος ότι είναι ένας ζυγός δυσβάστακτος, αλλά οι εντολές του Κυρίου κρύβουν ευλογία τέτοια που ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι πραγματικά τον αγαπάει ο Θεός και μένει προσκολλημένος σε αυτόν. Και πραγματικά ο Κύριος μας, αγαπητοί αδελφοί, και στην ύψιστη δοκιμασία, όταν πήγε στον κήπο της Γεστημανή, βλέπετε, πήρε μαζί του τους τρεις μαθητάς του, κοντά τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, αποχωρίστηκε από αυτούς ως λίθου βολήν και γονάτισε, μάλιστα στο Καταλουκάν λέει έπεσε μπρούμτα και άρχισε να προσεύχεται και να λέει «Αβά ο Πατήρ». Δεν είχε καμιά αμφιβολία την ώρα εκείνη ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας του. Την ώρα αυτή της ύψης δοκιμασίας του προβλήματος, το οποίο επρόκειτο σε λίγο να σηκώσει ο Κύριος, είχε τη μαρτυρία, γνώριζε πολύ καλά ότι ο Θεός είναι Πατέρας του. Τα πάντα, λέει, είναι δυνατά εις εσένα. Αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει το ποτήριον τούτο από εμένα, αλλά όχι καθώς θέλω εγώ, αλλά καθώς θέλεις εσύ. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε παραδείγματα και ένα από αυτά τα παραδείγματα θα διαβάσουμε σήμερα. Το παράδειγμα της Μάρθας, της Μαρίας και του Ιωάννη. Πώς αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε, αδοκίμαστος δεν θα μπει κανείς στον ουρανό, ε. Αν χρειαστεί, λέει, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι, εδώ έχει καταγράψει το Πνεύμα το Άγιον, αυτό το ωραίο παράδειγμα. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται πώς είχαν πρωτογνωρίσει τον Κύριο. Η Μάρθα, η οποία προφανώς ήταν η μεγαλύτερη από τις δύο αδελφές, άνοιξε το σπίτι της και δέχτηκε τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία από το να ανοίξεις το σπίτι σου, την καρδιά σου και να μπει ο Ιησούς Χριστός μέσα στο σπίτι σου. Ε. Θα ευλογήσει τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου και όπως είδαμε και με τον Απόστολο Πέτρο και την πεθερά σου. Γιατί μπήκε ο Κύριος μέσα μαζί με τους Αποστόλους και είδε την πεθερά του Πέτρου, λέει, κατακείμενη με πυρετό. Και πήγε, της έπιασε το χέρι και τη σήκωσε. Και η πεθερά σηκώθηκε και άρχισε να τους υπηρετεί. Είναι μια ευλογία την οποία την έχουμε γευτεί στη ζωή μας και είμαστε μακάρι που ανοίξαμε την καρδιά μας και μπήκε μέσα ο Χριστός. Αλλά ο Κύριος έρχεται για να μας δώσει, αγαπητοί αδελφοί. Έρχεται για να πάρει την άγνοιά μας και να μας δώσει σοφία. Την αδυναμία μας και να μας δώσει δύναμη. Το σκοτάδι μας και να μας δώσει φως. Τις αμαρτίες μας και να μας δώσει αγία ζωή. Έρχεται να μας δώσει. Η Μάρθα στην αρχή νόμιζε ότι έπρεπε εκείνη να δώσει κάτι στον Κύριο, να τον υπηρετήσει. Η Μαρία πήγε και κάθισε στα πόδια του Κυρίου και άκουγε το λόγο του Κυρίου. Και η Μάρθα ενισχολεί, το λέει, σπολήν υπηρεσία. Και πήγε στον Κύριο και του λέει, Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με άφησε μόνη να υπηρετώ. Πες της να έρθει να με βοηθήσει. Όμως τι διαβάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, Σεις όμως, λέει, αγαπητοί, επικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο, φυλάξατε αυτούς στην αγάπη του Θεού. Και ο Κύριος λέει, Μάρθα, Μάρθα, αγωνίζεσαι και μεριμνάς για πολλά, ενώ είναι χρία. Η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα, η οποία δεν πρόκειται να αφαιρεθεί από αυτής. Και πράγματι πιστεύω ότι και η Μάρθα το κατάλαβε και πήγε στα πόδια του Κυρίου, Και εμείς το έχουμε καταλάβει, αγαπητοί αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι χάρη δική του. Ότι δεν είμαστε αυτόφωτοι, αλλά παίρνουμε φως από εκείνον. Μακάρι, λέει, φτωχεί το πνεύματι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Εξητούμε συνέχεια την παρουσία του Κυρίου, γιατί αυτός είναι η δύναμη. Από αυτόν είναι η πηγή της ζωής. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ήρθε η ώρα της δοκιμασίας. Και μας λέει εδώ, καθώς διαβάσαμε, «Ή το δε της ασθενής Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας, της αδελφής αυτής». Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριο με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδελφός Λάζαρος ισθένει. Μέσα στο σπίτι των τριών αυτών παιδιών, δεν βλέπουμε να έχουν γονείς, αγαπητοί αδελφοί, έρχεται ένα πρόβλημα, έρχεται μία ασθένεια.
Και βλέπετε στο 3 εδάφιο, απέστειλαν λοιπόν οι αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενείε. Μα δεν σκανδαλίστηκες από το γεγονός ότι ασθένησε ο Λάζαρος? Είσαι βεβαιωμένη μέσα στην καρδιά σου ότι πράγματι ο Κύριος αγαπάει? Γιατί στη δοκιμασία, αγαπητοί αδελφοί, ο πρώτος ο οποίος έρχεται είναι ο ψιθυριστής, ο οποίος έρχεται να πει στον άνθρωπο «Δεν σε αγαπάει ο Θεός». Γιατί να σου συμβεί αυτό? Αλλά πρέπει όμως, και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, να είμαστε δυνατοί εν Κυρίω. Βλέπετε ότι μένουν μέσα στην αγάπη του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας, λέει, περιερχόντουσαν τις εκκλησίες και επιστηρίζανε τις ψυχές των αδελφών. Διδάσκοντες, λέει, ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να μπούμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Είσαι βεβαιωμένος ότι σε αγαπάει ο Θεός? Στη δοκιμασία σου επάνω, όταν όλα πηγαίνουν καλά, είσαι βεβαιωμένος. Λες, δόξα τον Κύριο. Και με θεράπευσε και τη δουλειά μου έφτιαξε και τα παιδιά και όλα καλά. Αλλά στη δοκιμασία επάνω, τι γίνεται? Εκεί φαίνεται, αγαπητοί αδελφοί, η οικοδομία. Εκεί φαίνεται η προεργασία η οποία έχει γίνει. Εκεί φαίνεται ότι πραγματικά η οικοδομή είναι στερεωμένη με καλά υλικά. Ότι είναι στερεωμένη με χρυσό, είναι πάνω στο βράχο και τα υλικά είναι χρυσός. Τι σημαίνει χρυσός? Ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε προς δόξαν Θεού. Τι σημαίνει άργυρος? Ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε από ευγνωμοσύνη για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει λίθη πολύτιμη? Ότι το κάνουμε με το χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με την αγάπη Του, την ευγένειά Του. Εδώ βλέπετε ότι μένουνε και λέει, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Δεν έχει αμφιβολία. Και αυτό τον τελευταίο καιρό θέλει, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να μας κάνει στερεούς, αμετακίνητους, εξεύρετες ότι ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κύριο. Όμως έχει συνέχεια. Και ακούσας ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Και πολλές φορές μπορεί να ακούσεις και κουβέντες από διαφόρους αδελφούς ή και ανθρώπους, γιατί να συμβεί αυτό, γιατί να συμβεί το άλλο, γιατί να συμβεί αυτή η ασθένεια, αυτή η κακοπάθεια. Αγαπητοί αδελφοί, ο ρόλος μας είναι να βοηθάμε, να προσευχόμαστε, να αγαπάμε, να σκεπάζουμε, να έχουμε, λέει, ένθερμο την προσαλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θα καλύψει το πλήθος των αμαρτιών. Και έχετε να σημειώσει εδώ ο λόγος του Θεού, η γάπα δε ο Ιησούς τη Μάρθαν και την αδελφή αυτής και τον Λάζαρο. Ναι. Να είσαι βεβαιωμένος στην καρδιά σου ότι σε αγαπάει ο Κύριος. Εν τούτο, λέει, είναι η αγάπη, ουχί ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά αυτός μας αγάπησε προκαταβολής κόσμου και έδωκε τον εαυτό του για μας, έδωκε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό για μας. Όταν το συλλάβει αυτό το γεγονός το μεγάλο η καρδιά, θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, όταν το Πνεύμα του Άγιον έκανε χάρη και μου το έδωσε μες στην καρδιά μου όπως και σε εσάς, έκλαιγα μια εβδομάδα. Λέω, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και πέθανε για τις αμαρτίες μου και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μου. Συντρίφθηκε η καρδιά μου. Τι μπορεί να μπει μέσα μπροστά σε αυτή την αγάπη? Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, τι είναι δυνατό να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις, στενοχωρία, κίνδυνος, μάχαιρα, γυμνώτης. Εις πάντα ταύτα, λέει, περνικόμε δια του αγαπήσαντος ημάς. Είμαι πεπισμένος, λέει, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαίοι, ούτε εξουσίε, ούτε δυνάμεις, θέλουν συγχωρήσει ημάς από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών. Και το Πνεύμα του Άγιον έχει κάνει αυτή τη μεγάλη χάρη και αυτό το μεγάλο έργο στη ζωή μας, να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Κυρίου μας. Και εδώ βλέπετε ότι έρχεται να το τονίσει ο λόγος του Θεού. Η γάπα δε ο Ιησούς τη Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρο. Καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε δύο ημέρας εν το τόπο όπου ήτο. Και εδώ βλέπετε ότι δεν ενεργεί αμέσως ο Κύριος, μερικές φορές ενεργεί αμέσως. Εδώ μένει δύο μέρες και δύο, τέσσερις μέρες. Έχετε να ανέβει θερμοκρασία μέσα στον κλίβανο. Έχετε να δοκιμαστεί, αγαπητοί αδελφοί, το οικοδόμημα. Αλλά μείνε, αδελφέ μου, σταθερός και ο Κύριος θα σου δώσει τη νίκη. Μείνε στην αγάπη του Κυρίου. Και πρέπει να στηρίσουμε ο ένας τον άλλον, αγαπητοί αδελφοί, στην αγάπη του Χριστού.
Πολλές φορές ο αδελφός μπορεί να γονατίσει. Μήπως δεν με αγαπάει ο Κύριος? Ακόμα και ο ψαλμωδός μια στιγμή πήγε να γονατίσει η καρδιά του. Μήπως λέει ο Κύριος δεν είναι ευμενής προς εμένα? Αδελφέ μου, σε αγαπάει ο Κύριος. Και πρέπει να ενισχύουμε ένας τον άλλον, αγαπητοί αδελφοί, μέχρι ότου δούμε το έλεος του Ιησού Χριστού, η ζωή είναι αιώνιον. Θα κάνει έκβαση ο Κύριος. Και όταν κάνει έκβαση ο Κύριος, είναι θαυμαστές οι ενεργίες του. Εδώ βλέπετε ότι αυτή η ασθένεια, λέει, δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Και λέει μετά προς μαθητάς του, ας υπάγομεν στην Ιουδαία πάλιν. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητές, Ραβί, τώρα εζήτου να σε λιθοβολήσω στην Ιουδαία και πάλιν υπάγεις εκεί? Απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 η ώρα της ημέρας? Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι αυτό. Και τι ωραία να περπατάμε μέσα στο φως του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός που με ακολουθεί δεν θα περιπατήσει μέσα στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς, Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη, αλλά υπάγω δια να ξυπνήσω αυτόν. Σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, τώρα την κατάσταση στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας. Έστειλες μήνυμα στον Κύριο ότι αυτός που αγαπάει ασθενή. Το έστειλα. Και τώρα τι γίνεται? Εδώ βλέπουμε ότι βάρινε η κατάσταση και κοιμήθηκε. Απέθανε δηλαδή ο Λάζαρος. Θα συνεχίσει να πιστεύεις τον Κύριο? Θα συνεχίσει να τον αγαπάς? Όταν βλέπεις με τα μάτια τα γήινα ότι αυτό το οποίο εσύ νόμιζες ότι θα γίνει η θεραπεία του δεν έχει γίνει, αλλά έχει έρθει ένα μετάκλητο κατ' εσένα γεγονός, το οποίο είναι ο θάνατος ακόμη, αγαπητοί αδελφοί. Η κοίμησης. Εδώ βλέπουμε ότι φυλάνε τον εαυτό τους μέσα στην αγάπη του Θεού. Και πραγματικά είναι γεγονότα τα οποία έχονται να δοκιμάσουν την αγάπη μας. Αλλά, αγαπητοί αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο να μας πλατείνει την καρδιά και το νου, να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με αυτόν ο οποίος είναι ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Κύριος, ο Παντοκράτορας. Είναι αυτός ο οποίος σε λίγο θα κατέβει από ουρανού με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Όπου αυτοί οι οποίοι κοιμήθησαν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα. Και επίτα εμείς οι ζώντες, λέει, όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Είναι ο αιώνιος Θεός. Ξέρετε, το Πνεύμα του Άγιον έρχεται να μας ζμιλέψει, αγαπητοί αδελφοί. Διάβασα τελευταία ότι το 1905 βρέθηκε το μεγαλύτερο διαμάντι, ακατέργαστο. Γύρω στα 650 γραμμάρια, 3.000 καράτια, στη Νότια Αφρική, σε ένα ορυχείο. Και το πήγαν στο βασιλιά της Αγγλίας, ο οποίος το πήγε, το έστειλε στην Ολλανδία, όπου ένας περίφημος και μοναδικός ειδικός στα διαμάντια σκεφτόταν μια εβδομάδα πώς θα καταφέρει το χτύπημα στο διαμάντι για να το ζμιλέψει ώστε να βγει κρυμμένη ομορφιά του. Και πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, μετά από μια εβδομάδα, ήταν πολύτιμο αυτό, και η ψυχή είναι πολύτιμη στον Κύριο. Αυτός ο οποίος μπορεί να την εργαστεί πραγματικά είναι ο Κύριος, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Το χτύπησε με ένα τέτοιο τρόπο που βγήκε μέσα από εκεί πέρα ένα θαυμάσιο διαμάντι και 96 μικρότερα διαμάντια, το οποίο κοσμεί το στέμα του βασιλιά της Αγγλίας. Άρα λοιπόν, εκείνο που μας λέει το Πνεύμα του Άγιον είναι, άφησε στον Κύριο να σε σμιλέψει ώστε να είσαι όχι για το στέμα του βασιλιά της Αγγλίας, αλλά για το στέμα του βασιλέως των βασιλέων. Την ημέρα εκείνη που θα έρθει ο Κύριος να πάρει τα πολύτιμά του, να αφήσουμε τον Κύριο να ενεργήσει το έργο αυτού το μεγάλο και θαυμάσιο, να δούμε τι έχει να κάνει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει, ο Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη. Πώς βλέπει ο Κύριος, ο φίλος μας. Και στους μαθητάς ο Κύριος είπε, δεν σας λέω πλέον δούλους, αλλά σας λέγω φίλους, διότι εκείνο το οποίο άκουσα από τον Πατέρα σας το είπα. Εσείς είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ λέω σε εσάς. Είπαν λοιπόν οι μαθητές αυτού,
Κύριε, αν εκοιμήθη θέλει σωθεί. Και ξέρετε, αγαπητοί αδελφοί, μας μιλάει ο Κύριος, αλλά δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές. Όταν ο Κύριος μας για τελευταία φορά πήγαινε στα Ιεροσόλυμα και είχε το μυστικό δείπνο με τους μαθητάς, τους είπε ότι τα περί εμού και γραμμένα λαμβάνουν σε τέλος. Τώρα θα αναλάβετε εσείς. Και τους είπε, όταν σας έστειλα, λέει, χωρίς Βαλαντίου και χωρίς Ακίου, στερηθήκατε τίποτα? Λέει, τίποτα, Κύριε. Τώρα όμως σας λέω, λέει, ότι όποιος έχει Βαλάντιο να το πουλήσει και να πάρει μάχαιρα. Και κάνει έτσι ο Πέτρος και ο Ιωάννης και λέει, Κύριε, λέει, υπάρχουν εδώ πέρα δύο μάχαιρες. Και λέει ο Κύριος, αρκεί. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, μέχρι εκεί καταλαβαίνεις. Δεν εννοούσε δύο μαχαίρια ο Κύριος από αυτά που κόβουν το ψωμί, που πήρε ο Πέτρος μετά και έκοψε το αυτί του μάλχου, αλλά εννοούσε την πνευματική μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου και την προσευχή με τα οποία πραγματικά πολεμάει ο χριστιανός. Αλλά τι λέει, αρκεί, συγκαταβαίνει ο Κύριος. Οι βουλές του δεν είναι βουλές μας. Και πόσο καλούμαστε να τον εμπιστευτούμε, αγαπητά μου αδέλφια. Και ενόμισαν, λέει, ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς Παρισία, ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω δια σας για να πιστεύσετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά συπάγομαι προς αυτόν. Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος, προς τους μαθητάς, ας υπάγομαι και εμείς για να αποθάνουμε με ταυτού, Να πάμε μαζί με τον Κύριο και να πεθάνουμε μαζί του. Έχεις πάρει απόφαση θανάτου για τον Κύριο? Είναι πιστός, λέει ο λόγος, αν συναποθάνομεν θέλουμε και συζήσει. Εάν συμπάσχομαι, λέει, θέλουμε να συμβασιλεύσει. Εάν αρνόμεθαν αυτόν, και εκείνος θέλει, δεν θα αρνηθεί τον εαυτό του. Και μερικές φορές θέλουμε να πεθάνουμε για τον Χριστό, Και διάβασα τελευταία την ιστορία ενός μουσουλμάνου, ο οποίος πίστεψε τον Κύριο. Θα σας τη διηγηθώ. Ήταν ένας ο οποίος μεγάλωσε σε ένα στρατόπεδο μουσουλμανικό και από μικρό παιδί μου έμαθε ότι οι χριστιανοί είναι οι εχθροί του. Και όταν έγινε 20 χρονών και τον είχαν εκπαιδεύσει στον πόλεμο, σε όλες τις τέχνες, τον στείλανε στην Αμερική για να πάρει με το μέρος του χριστιανούς ή να κάνει δύο λευθεωρές. Και αφού έμεινε μια εβδομάδα εκεί πέρα, ξαφνικά ένα απόγευμα πέφτει στα χέρια μιας συμμορίας, η οποία τον χτύπησε πολύ άσχημα, του έσπασε το λαιμό και έμεινε παράλυτος κάτω στην άσφαλτο. Καθώς ήταν λοιπόν έτοιμος να πεθάνει, βλέπει έναν άνθρωπο να έρχεται, λέει, μη σε φοβάσαι, λέει, θα σε κανονίσουμε. Φοβήθηκε ο άνθρωπος, γιατί λέει, εμείς, λέει, όταν λέμε θα σε κανονίσουμε, we're going to take good care of you, θα σε φροντίσουμε. Τρόμαξα, λέει. Μετά από λίγο βλέπω μια αμπουλάνς και έρχεται. Μη φοβάσαι, λέει, θα σε φροντίσουμε. Τρόμαξα, λέει, πιο πολύ. Τον παίρνουν με προσοχή, τον βάζουν πάνω σε ένα φορείο, τον πάνε στο νοσοκομείο. Τα διηγείται τώρα αυτός, Και έρχεται ο γιατρός, λέει, μη φοβάσαι, λέει, θα σε φροντίσω. Πω, λέει, εδώ πέρα, λέει, είμαι στο τέλος πια. Του κάνει την εγχείρηση ο γιατρός ορθοπαιδικός. Πάει καλά η εγχείρηση και επί 6 μήνες έκανε φυσικοθεραπεία στο νοσοκομείο. Και όταν στο τέλος χρειάστηκε να φύγει και δεν είχε να πληρώσει, βέβαια, ο γιατρός ήταν σε μια εκκλησία, κάνανε συσφορά και πληρώσαν τα έξοδα του χειρουργείου και της φυσικοθεραπείας. Πού να πάει όμως αυτός τώρα? Του λέει ο γιατρός, θα σε πάρω σπίτι μου. Τον παίρνει λοιπόν σπίτι του και άρχισε να ζουν μαζί με την οικογένειά του, τον εμπιστεύτηκε. Οπότε μετά από κάνα μήνα, όταν στάθηκε στα πόδια του άνθρωπος, του λέει ο γιατρός, πάρε αυτά τα τρία κλειδιά. Το ένα είναι ένα κλειδί για το αυτοκίνητο που σου πήραμε. Το άλλο κλειδί είναι ένα μικρό διαμέρισμα και το άλλο δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Τα πήρε ο άνθρωπος κλαίγοντας από ευγνωμοσύνη και πάει στο σπίτι, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, κλειδώνει και γονατίζει κάτω. Και λέει, κάπου έχω κάνει λάθος, λέει. Εγώ ήρθα, λέει, για να προσηλυτήσω αυτούς τους ανθρώπους και να κάνω δολιοφθορές. Και αυτοί μου φερθήκανε με τόσο μεγάλη αγάπη. Εάν υπάρχεις, Αλλάχ, θέλω να μου μιλήσεις. Περιμένει τίποτα. Και βγάζει ένα περίστροφο από την τσέπη του και λέει, θα αυτοκτονήσω, έκανα λάθος στη ζωή μου. Και την ώρα εκείνη γεμίζει το δωμάτιο από ένα φως και ακούει μια φωνή, μην κάνεις Ισλάμ κακό στον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και του λέει, ποιος είσαι, Κύριε?
και του δείχνει τα χέρια του και τα αιματωμένα. Εγώ του λέει, είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Κύριε, λέει, θα πεθάνω για σένα. Δεν χρειάζεται, του λέει, πεθάνω εγώ για σένα. Τώρα θέλω εσύ να ζήσεις για μένα. Δεν μας καλεί να πεθάνουμε, ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, αλλά μας καλεί να ζήσουμε για τον Χριστό. Και δεν υπάρχει πιο ωραία ζωή από το να ζήσεις με τον Χριστό και για τον Χριστό. Ελευθερωμένος από όλα. Να είσαι δούλος του Ιησού Χριστού, δούλος των αδελφών, δούλος των εχθρών σου ακόμα. Μια ζωή ευλογημένη. Εδώ πέρα λέει, πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του. Και ελθόν λοιπόν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρας έχοντα ήδη εν το μνημείο, ή το δε βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων απέχουσα ως 15 στάδια. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς τη Μάρθαν και Μαρίαν για να παρηγορήσω συναυτάς περί του αδελφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν, καθώς ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησε αυτόν, η δε Μαρία εκάθητο εν το οίκοε. Και να που ο Κύριος κάνει επίσκεψη. Να φυλάξουμε, λέει, τον εαυτό μας μέσα στην αγάπη του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Ιησού Χριστού, η ζωή αιώνιων. Ακούσατε, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, την υπομονή του Ιώβ και είδετε το τέλος του Κυρίου, ότι είναι μακρόθυμος ο Κύριος και πολύ έλεος. Άσε στον Κύριο τον τελευταίο λόγο. Τον τελευταίο λόγο θα τον πει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Και εδώ βλέπετε, είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησούν, Κύριε, εάν ήσουν εδώ, και στη δοκιμασία μας νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας, είμαι μόνος μου, όχι είναι ο Ιησούς κοντά σου, είναι ο Ιησούς δίπλα σου. Δεν έχουμε έναν αρχιερέα, λέει, που δεν δύναται να συμπαθεί στις ασθενείες μας. Αλλά πειραστής κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας, δύναται να βοηθείς τους πειραζομένους. Εάν ήσουν εδώ, λέει ο αδελφός μου, δεν ήθελε να αποθάνει. Σε έχω δει, Κύριε, ότι θεραπεύεις. Με ένα λόγο, με ένα αγγίγμά σου. Τον νεαρό που ήταν 12 ετών στην Αΐν, τον θεράπευσες, τον ανέστησες. Αν ήσουν εδώ, είναι όμως πανταχού παρόν ο Κύριος, Δεν θα είχε πεθάνει ο αδελφός μου. Αλλά και τώρα, λέει, ξέρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θέλεις ή δώσει ο Θεός. Και της λέει ο Κύριος, λέγει προς αυτόν, Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Το πιστεύεις, αδελφέ μου? Όποιος πιστεύει στον Χριστό και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών, Και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει στον αιώνα. Τι είναι η ζωή? Η ζωή είναι η επικοινωνία δια του Χριστού με τον Πατέρα Θεό. Και αυτός ο οποίος ζει και πιστεύει στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό έχει συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Και ο θάνατος δεν είναι παρά ένας υπηρέτης ο οποίος τον φέρνει στην πραγματική ζωή. Είπε, λέγει προς αυτό, ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος στον κόσμο. Και αφού είπε ταύτα, υπήκε και φώναξε Μαρία την αδελφήν αυτής. Και είπε, ο διδάσκαλος ήλθε και σε κράζει. Εκείνη καθώς ήκουσε, σηκώνεται ταχαίως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δε ελθεί ο Ιησούς έτσι στην κόμην, αλλά ήτο εν το τόπο όπου απήντησαν αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν οι όντες μεταυτής εν τη οικία και παρηγορούνται σε αυτήν, ειδώντας τη Μαρία ότι εσηκώθη ταχαίως και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτήν λέγοντας ότι υπάγει στο μνημείο για να κλάψει εκεί. Τι ωραία, και είναι ωραίο να παρηγορούμε, αγαπητοί αδελφοί. Στη δυσκολία, στο πρόβλημα, ο ένας κοντά στον άλλο να παρηγορείς. Αλλά όμως αυτός ο οποίος μπορεί να σε παρηγορήσει πραγματικά είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος θα κάνει την έκβαση. Είναι αυτός ο οποίος σου δίνει τη δύναμη να περιμένεις. Είναι αυτός ο οποίος έχει να πει τον τελευταίο λόγο. Η Μαρία λοιπόν, καθώς ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσε εις τους πόδας αυτού. Δεν έχει σκληρινή καρδιά της. Δεν έχουν μπει διαλογισμοί. Δεν έχει αφήσει η πίστη, η αγιοτάτη και η προσευχή εν πνεύματι Αγίω να εισχωρήσουν λογισμοί. Μήπως δεν με αγαπάει ο Κύριος? Μήπως ο Κύριος δεν ευμένης προς εμένα? Εδώ τον βλέπει και έρχεται και πέφτει στα γόνατα, στα πόδια του. Γιατί τον αγαπάει, έχει μείνει μέσα στην αγάπη του Θεού. Έχει φροντίσει, έχει προσέξει. Και εμείς καλούμεθα, αγαπητοί αδελφοί, αυτόν τον έσχατο καιρό, όπου η οδός στενεύει, όπου οι δυσκολίες αυξάνονται, να μείνουμε μέσα στην αγάπη του Θεού. Όταν τον δούμε, θα πέσουμε στα πόδια του. Θα τον δούμε εκεί πέρα στο μεσουράνημα που θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Και
Λέει τα ίδια λόγια: «Κύριε, αν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει». Ο δε Ιησούς, καθώς είδε αυτήν κλαίουσα και τους ελθόντες με ταυτής Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξεν εν την ψυχή αυτού και ταράχθη. Το κείμενο λέει: «Ενευρυμίσατο το πνεύμα τη και τάραξεν εαυτόν». Δηλαδή δεν ήταν μια παθητική, αγαπητοί αδελφοί, συμμετοχή στον πόνο του άλλου, αλλά ήταν μια ενεργητική κίνηση με την οποία ο Κύριος γεύτηκε, αγαπητά μου αδέλφια, αυτό το οποίο περνάει ο άνθρωπος. Τελευταία ένας καθηγητής πανεπιστημίου, χειρουργικής, μου έδωσε μια πραγματεία την οποία έκανε. Ο γιατρός λέει σαν ασθενής. Τι αισθάνεται ο γιατρός, ο οποίος δεν είναι πλέον γιατρός, ειδικά στο χώρο στον οποίο υπηρέτησε μέχρι ένα διάστημα, αλλά γίνεται ασθενής. Πώς του φαίνεται ο τραυματιοφορέας, πώς του φαίνεται η νοσοκόμα, πώς του φαίνονται οι ενέσεις, πώς του φαίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Και λέει ότι όταν στο τέλος λέει γίνει καλά, μπορεί να καταλάβει πολύ καλύτερα τους ασθενείς, γιατί πέρασε από το ίδιο μονοπάτι. Και ο Κύριος μας έχει περάσει από κάθε μονοπάτι που μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος. Από κάθε θλίψη, από κάθε στεναχώρια, από κάθε ονειδισμό, από κάθε χλεβασμό, πέρασε ο Κύριος και μπορεί να σε καταλάβει. Και να με καταλάβει, είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας. Όταν γονατίζουμε και λέμε «Πατέρα» στο όνομα του Χριστού, καταλαβαίνουμε ότι μας καταλαβαίνει ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά μου αδέλφια. Και εστέναξε, λέει, εν την ψυχή αυτού και ταράχθη. Και πραγματικά ο Κύριος είδε προκαταβολής κόσμου, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το πλάσμα του που το αγάπησε να πέφτει στο θάνατο, στην ταλαιπωρία, και δέχθηκε ο Υιός του Θεού να γίνει άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί όσον αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτό το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και είπε: «Πού βάλατε αυτόν?» Λέγουσι προς αυτόν: «Κύριε, ελθέ και ιδέ». Πού τον έχετε βάλει, λέει. Και πολλές φορές μέσα στη ζωή μας νομίζουμε ότι υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Κάπου τις έχουμε κρυμμένες. Αλλά όμως περιμένουμε τον Κύριο, τον αγαπάμε. Γιατί οικοδομούμε τον εαυτό μας στην αγιωτάτη πίστη και προσευχόμαστε εν πνεύματι Αγίο. Και περιμένουμε τον Κύριο. Και ξαφνικά έρχεται ο Κύριος. Και η καρδιά είναι σε ωραία θέση απέναντί του. Και γονατίζει τα πόδια του μπροστά. Και σήμερα το βράδυ σου λέει ο Κύριος, αυτό το πρόβλημα το άλυτο, το οποίο εσύ θεωρείς άλυτο, πού το έχεις βάλει? Το γεγονός ότι δεν έχει πιστέψει ακόμα ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, η ασθένεια αυτή την οποία εσύ θεωρείς άλυτη, το πρόβλημά σου το οποίο εσύ θεωρείς άλυτο, αλλά όμως δεν έβαλες την ανθρώπινη λογική, έβαλες την αγάπη να σε οδηγήσει και έμεινες στα πόδια του Κυρίου, πού το έχεις βάλει? Και Κύριε λέει, έλα να δεις. Και πραγματικά αυτός ο οποίος μπορεί να κοιτάξει μέσα στην καρδιά μας, αγαπητοί αδελφοί, και τα ξέρει όλα, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πολλές φορές κρυβόμαστε από τους άλλους ανθρώπους. Βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι, γιατί και εμείς έτσι ήμασταν, οι οποίοι είναι πληγωμένοι, στεναχωρεμένοι, πικραμένοι, απογοητευμένοι, προδομένοι. Τους χτυπάν στην πόρτα και την ανοίγουν και την ξανακλίνουν. Γιατί κι άλλες φορές την έχουν ανοίξει και έχουν προδοθεί. Δεν είδανε την ανάλογη αγάπη, τη συμπαράσταση, τη δύναμη. Αλλά τώρα σε ρωτάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πού το έχεις βάλει το πρόβλημά σου? Και θέλει να του ανοίξει την πόρτα και να πεις: «Κύριε, να το πρόβλημά μου, εδώ είναι». Και πάει ο Κύριος και το βλέπει και λέει: «Εδάκρισεν ο Ιησούς». Τι Θεό έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, τι σπλάχνα. Μια μέρα πήγαινε στην Ιερουσαλήμ ο Κύριος, την τελευταία φορά που πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, και την είδε από μακριά και άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Σκεφτείτε, αγαπητοί αδελφοί, τι αρχιερέα έχουμε. Και λέει: «Ήθε να εγνώριζες και εσύ τα προσερήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα», λέει, «εκρύβησαν από τον οφθαλμό σου». Και θέλει ο Κύριος να έχουμε αυτό το πνεύμα κι εμείς. Αυτή την αγάπη για τον κόσμο που χάνεται, αγαπητοί αδελφοί. Βρισκόμαστε πραγματικά στις τελευταίες μέρες και ο κόσμος είναι σαν τα πρόβατα, σαν τα πουλιά, τα τρομαγμένα, τρέχουν δεξιά και αριστερά και δεν ξέρουν πού να βρουν καταφύγιο, πού να βρουν την αλήθεια.
Και την αλήθεια την έχεις στην καρδιά σου και, στα χείλη σου, εσύ και εγώ. Και βρισκόμαστε στις μέρες του μεγάλου θερισμού, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά λέει, εδάκρισεν ο Ιησούς. Και λέει σε ένα ψαλμό ότι όποιος εξέρχεται και κλαίει βαστάζων σπόρων πολύτιμων, αυτός θα επιστρέψει με τα χειρόβολα αυτού. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Και πράγματι, πηγαίνει στο μνημείο, στενάζων εν εαυτό, ή το δε σπήλαιον και έχει το λίθος επ' αυτού. Λέγει ο Ιησούς, σηκώσατε τον λίθον. Υπάρχει ένα μέρος το οποίο καλούμεθα να κάνουμε εμείς. Υπάρχει ένας λίθος ο οποίος φράζει το στόμιο του μνημείου. Και λέει ο Κύριος, αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις, να το κάνεις εσύ. Και πραγματικά αυτό το τελευταίο καιρό θέλει να μας αυξήσει την πίστη ο Κύριος. Όχι να κάνουμε την Ανάσταση, αλλά να σηκώσουμε το λίθο της απιστίας από το μνημείο. Λέγει προς αυτόν η αδελφή του αποθανόντος η Μάρθα, Κύριε, όζει ήδη, διότι είναι 4 ημερών. Και πάει η Μάρθα κοντά, Κύριε, να μην καθεσκυνθείς. Μυρίζει, είναι 4 ημερών μέσα. Και της λέει ο Κύριος, δε σε είπον Μάρθα ότι αν πιστεύσεις θέλεις ήδη τη δόξα του Θεού. Εάν πιστεύσεις θέλεις ήδη τη δόξα του Θεού. Και πραγματικά ό,τι απολαμβάνουμε από τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, είναι δια της πίστεως. Σκεφτείτε να υπάρχει ένα ρεζερβουάρ με εκατομμύρια τόνους νερό και να μην έχω καμία επικοινωνία μαζί του. Μπορεί να πεθάνω από τη δίψα. Αν βάλω ένα καλαμάκι, τότε αρχίζει και τρέχει σταγόνα-σταγόνα λίγο νερό και με ξεδιψάει ίσα-ίσα. Αν βάλω μια σωλήνα, μια σύντσας, γέμισε όλο το μέρος αυτό μέσα σε 0 χρόνο. Αν βάλω μια μεγάλη σωλήνα, ενός μέτρου, γέμισε όλη η Ελλάδα. Τι είναι αυτό, είναι η πίστης, η οποία έχετε εξακοήσει δια του Λόγου του Θεού. Και λέει, εάν πιστεύσεις, θέλεις ήδη τη δόξα του Θεού. Και πράγματι, εσήκωσαν λοιπόν τον λίθον όπου έκει το αποθανόν. Και πιστεύω ότι πήγαν όλοι προς την ίδια μεριά. Και τι ωραία στην προσπάθεια αυτή την κοινή να υπάρχουν οι συνεργάτες οι οποίοι σπρώχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ακούμε πραγματικά γεγονότα τα τελευταία, αγαπητοί αδελφοί, και πιστεύω ότι ο Κύριος έχει αρχίσει να ενεργεί με μεγάλη δύναμη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι αδελφοί σπρώχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Θα ενεργήσει ο Κύριος. Θα ενεργήσει ο Κύριος. Είναι δυνατός να το κάνει αυτό? Ο Χριστός λέει είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Δηλαδή αυτός ο οποίος είπε και έγινε το σύμπαν είναι ο ίδιος που είναι και σήμερα, είναι το μέσο ημών. Αυτός ο οποίος άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, πολύ με ευλογεί αυτό το εδάφιο, είναι εν το μέσο ημών. Αυτός ο οποίος στάθηκε, αγαπητοί αδελφοί, γιατί περίμεναν οι αδελφές μέχρι τέλους που ήρθαν στο μνημείο και είπε Λάζαρε έλα έξω, είναι ο ίδιος ο οποίος σήμερα το βράδυ σου μιλάει με στην καρδιά σου και σου λέει ότι το πρόβλημά σου εγώ μπορώ να το αναστήσω, να τα αλλάξω όλα στη ζωή σου. Το πιστεύουμε, αγαπητοί αδελφοί? Είμαστε μακάριοι, Και ο δε Ιησούς υψώσεις στους οφθαλμούς άνω, είπε Πάτερ, ευχαριστώσει ότι μου ήκουσες. Και ό,τι έκανε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, έδινε τη δόξα στον Πατέρα Θεό. Και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, το συνειδητοποιούμε αυτό, ότι όλη η δόξα ανήκει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Λέμε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί μας χάρισες τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, γιατί έγινες άνθρωπος και πέθανες στη θέση μας. Σε ευχαριστούμε, Παράκλητε, γιατί έκανες τα σώματά μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε γιατί μας μιλάς, μας συμβουλεύεις, μας νουθετείς, μακροθυμείς για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί σε λίγο θα μας παραστήσεις κατ' ενώπιον της δόξας σου, άμα όμως εναγαλιάσει. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Και πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, ότι είναι το Ευαγγέλιο της χάριτος. Ξεκινήσαμε με τη χάρη του Κυρίου, πορευόμαστε με τη χάρη του Κυρίου και ξέρετε κάτι, θα τελειώσουμε και με τη χάρη του Κυρίου. Λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι αναζωσέντες λέει τα σοφία της διανοίας, σας εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις την χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι λέει με τα προτέρας επιθυμίας της οποίας είχετε εν αγνία ημών. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Τι σημαίνει αυτό? Αφού τα κάνεις όλα, αφού δεν σε ελέγξε τίποτα η συνείδησή σου, τότε να έχεις ελπίδα στη χάρη του Κυρίου.
Με τη χάρη θα τελειώσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Και εδώ πραγματικά βλέπουμε ότι ο Κύριος δίνει όλη τη δόξα στον Πατέρα Θεό και λέει: «Και εγώ εγνώριζα ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα υπον τούτο, δια να πιστεύσω στην ότι εσύ με απέστειλας. Και ταύτα υπόν μεταφωνής μεγάλης εκράβγασε». Αυτή η μεγάλη φωνή, η οποία θα ακουστεί σε λίγο, αγαπητοί αδελφοί, θα κατέβει από ουρανού, λέει, με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. «Λάζαρε, ελθέ έξω». Και αγαπητοί αδελφοί, στα χέρια μας είναι, γιατί όλοι μας έχουμε κάποια άλυτα θέματα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας. Θέματα τα οποία νομίζουμε ότι δεν γίνεται να λυθούν. Θέματα τα οποία νομίζουμε ότι είναι αδύνατο να βρουν τη λύση τους. Αλλά αν οικοδομούμε τον εαυτό μας επάνω στην αγιωτάτη πίστη μας, αν προσευχόμαστε εν πνεύματι Αγίο και φυλάξουμε τον εαυτό μας στην αγάπη του Θεού και προσμένουμε το έλεος του Ιησού Χριστού, πρόσμενε τον Κύριο, αν δρίζω και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο, θα δεις τη δόξα του Θεού. Θα δεις τον Κύριο με έναν τρόπο που δεν τον είχες δει μέχρι τώρα. Θα τον δεις θαυμαστό, θα τον δεις να ανοίγει δρόμους, θα τον δεις να θεραπεύει, θα τον δεις να έρχεται όταν η υπακοή σου γίνει τελεία να κάνει εκδίκηση εις πάσαν παρακοήν. Θα βλέπεις δίπλα σου τα οχυρώματα να πέφτουν, αλλά και μέσα σου τα οχυρώματα που έχει κάνει ο εχθρός να πέφτουν εντελώς. Θα βλέπεις τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου να τους ελευθερώνει ο Κύριος. Μα αυτός είναι νεκρός, είναι ο Λάζαρος ο οποίος είναι νεκρός. Θα τον αναστήσει ο Κύριος. Πότε? Όταν εσύ και εγώ μείνουμε μέχρι τέλος στην αγάπη του Κυρίου. Και όταν ακουστεί αυτή η φωνή, ξέρετε αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει ένας χρόνος. Χρόνος είναι, λέει, παντή πράγματι. Ο Βαρτίμος προσευχότανε, άκουσε ότι περνάει ο Ιησούς και άρχισε να κράζει και να φωνάζει: «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με». Υπάρχει ένας χρόνος και σταμάτησε κάποια στιγμή ο Κύριος. Πήγαν και οι προπορευόμενοι που λέγανε: «Σταμάτα, μη φωνάζεις». Και λέει: «Πέστε του να έρθει εδώ πέρα». Και πέταξε την κάπα του ο Βαρτίμιος και έτρεξε και έπεσε στα πόδια του Κυρίου. Και του λέει ο Κύριος: «Τι θέλει να σου κάνω?» Υπάρχει χρόνος σε όλα τα πράγματα. Αν είσαι στη φάση της δεήσεως, μένε στη δέηση. Αν είσαι στη φάση που περιμένεις και προσεύχεσαι να σου δώσει τη λύση στο πρόβλημά σου, μείνε εκεί. Αλλά όταν έρθει η ώρα, όταν καταλάβεις ότι ο Κύριος είναι μπροστά σου, ότι σε ρωτάει τι θέλεις να σου κάνω, ο Βαρτίμιος ήξερε, ραβουνί, λέει, να αναβλέψω. Και ακούγεται ο Κύριος, ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και εδώ βλέπουμε ότι εξήλθε, λέει, ο Λάζαρος, δεμένος με τα σουδάρια, εξήλθε ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τα σκύρας με το σάβανα και το πρόσωπο αυτού το περιδεμένο με σουδάριον και λέει και προς αυτούς ο Ιησούς: «Λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάρχει». Και πιστεύω αυτόν τον τελευταίο καιρό, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία σε κάθε έναν. Εν το καιρό, λέει, της οψή μου βροχή, ζητείτε από τον Κύριο ιετό και θα κάνει αστραπάς και βροντάς και θα δώσει σέκα στον βοτάνι εν το αγρό. Και την πατρίδα μας, αγαπητοί αδελφοί, για την οποία προσευχόμαστε, η οποία πραγματικά την ευλόγησε ο Κύριος, ευδόκησε το Ευαγγέλιο να γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται, μα είναι δυνατόν να αναστηθεί? Είναι δυνατόν να σταθεί στα πόδια της? Είναι δυνατόν να αλλάξει το τοπίο? Τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό και στον πιστεύοντα. Και εύχομαι, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος να κάνει αστραπάς και βροντάς και να δώσει σέκα στον βοτάνιο το αγρό. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους.